Παρακαλεί το κύριο Τόμας Βασλίκ, πρώην goalkeeper του Ολυμπιακού, να περάσει από τη λεωφόρο. Του πάνε τα πράσινα. Ο Ρούμπεν Γκαρθία Σάντος στον Παναθηναϊκό. Μούσκασε τώρα με κουστούμια και γαλά παπουτσάκι. Δεν αγέρεξε τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό. Κλείσαμε στον Παναθηναϊκό. Τον επόμενο μεγάλο αστέρα του παιχνιδιού. Ο νέος Πιέρ Αουμπαμεγιάνγκ. Νάτος! Γκολ 1-0! Αντεγέμι Πεχτούρα 1-0! Τι είσαι στον ουρανό, μπάγκαρε. Α, μπάγκαρε, το ζήστη. Εντάξει, ξύπνησε. Ο Αλεξανδρόπουλος επιστρέψει στον Παναθηναϊκό. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Φίλοι του GamerGR, καλησπέρα. Σήμερα θα παίξουμε career mode. Ο λόγος που δεν βλέπετε τη φάτσα μου πάνω δεξιά είναι γιατί πολύ απλά θα χρειαζόμουν πολλές ώρες μοντάζ. Οπότε κάνω κοψίματα μόνο σύμφωνα με το gameplay, γιατί έχω να κάνω και πολλές μεταγραφές. Δεν βλέπω κάποιον να μου μοιάζει, ας επιλέξω αυτόν. Να πω ότι όσοι θέλετε να στηρίξετε αυτή τη σειρά των βίντεο που ετοιμάζω, κάντε οπωσδήποτε ένα like στο βίντεο για να βοηθήσετε τον αλγόριθμο του YouTube. Θέλω ιδανικά τα βίντεο να έχουν τουλάχιστον το 10% των subscribers του Game World, άρα περιμένω γύρω στις 9.000 προβολές minimum σε κάθε βίντεο για να μπορέσω να συνεχίσω αυτή τη σειρά. Διαφορετικά δεν θα το κάνω. Επίσης αφήστε και ένα σχόλιο κάτω και πείτε μου γνώμη για το τι παίχτες να αγοράσω, πώς βλέπετε την ομάδα και το τι έχετε κάνει εσείς στο Career Mode, ποια ομάδα έχετε και ποιους παίχτες έχετε αγοράσει. Ωραία, είμαι έτοιμος. Πάμε να επιλέξουμε Παναθηναϊκό. Επιλέγουμε το πρωτάθλημα που θέλουμε και μετά swap teams. Το πάμε βυζαντινή κατάσταση, καμπιονάτο δηλαδή. Κρεμονέζε. Swap με την ΑΕΚ. Έμπολη. Κάτσε με τον Αποέλ. Λέτσε. Για τρολιά, αλλαγή με την AFC Richmond. Σαμπτόρια είναι ιστορική. Σαρλετιντάνα, ναι. Με ΠΑΟΚ. Σπέτσια. Και εδώ θα βάλουμε Παναθηναϊκό. Και θα επιλέξουμε Παναθηναϊκό. Πράσινα καθίσματα και καλά λεωφόρος. Λοιπόν, δυσκολία. Ultimate. Ημίχρονο 6 λεπτά. Εδώ στις διαπραγματεύσεις θα γίνουν οι ίδιες βλακίες. Τώρα με πέρυσι, ας επιλέγω loose. Η δυσκολία είναι ultimate. Απλά τώρα δεν μας έχει να διαλέξουμε starting budget. Γιατί είχε πέρυσι. Signore e signori, è con grande piacere che vi presento il nuovo allenatore. Κυρίες και κύριοι, σας παρουσιάζουμε τον νέο προπονητή. Κάνω μετάφραση. Μου αρέσει που έχει τον αριθμό 1 και καλά τι είμαι goalkeeper. Λοιπόν, αυτός είναι ο πρώτος διαγωνισμός που θα συμμετάσχουμε. Ανάλογα με τις ομάδες αλλάζει και το επάθλο. Θα επιλέξω το πιο εύκολο διαγωνισμό γιατί παίζω σε ultimate δυσκολία. Και αυτή είναι η ομάδα του Παναθηναϊκού. Πάμε στο transfers. Πάμε στο squad hub. Εδώ θα πέσει γέλιο. Αρχίζουμε να πουλάμε παίκτες κάπως έτσι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε βλέποντας στατιστικά. Λοιπόν, πάμε, transfer list, αρχίζουμε. Μπρινιόλι, Λοντίγκιν, Διούδης, όλοι, όξο. Λοιπόν, Χουάνκαρ, Γκάνεα, καλά, εσύ έφυγες. Λοιπόν, Σέγκεφελτ. Πέισε, 53, Μάγνουσον, τίποτα, φύγατε όλοι. Όλοι πούλημα, δεν θέλω να σας βλέπω, ρε. Ποιος Πούγκουρα, έλα, μωρέ, τώρα, ποιος Πούγκουρας. Σιδεράς. Για τα σίδερα στην οικοδομή. Ποιο Σάρλια, αμόρε. Κότσιρας. Καλά, ο Σάντσες είναι ένα στα χρωστά την πρώτη χρονιά. Βαγιανίδης θα μείνει απλά και μόνο για να εξελιχθεί και ας είναι και χειρότερος όλων. Δεν με ενδιαφέρει. Λοιπόν, Κουρμπέλης θα μείνει επειδή είναι αρχηγός. Ρούμπεν Πέρεθ, 33 χρονών. Άντε, γεια. Ποιο Τσοκάι, μωρέ. Ο Φρόκου. Ποιο Τσέριν, τώρα τον έχει καταστρέψει το FIFA. Γεια σου. Τρουιλέ. Αϊτόρ. Λοιπόν, κοίταξε, Αϊτόρ. Με 70 shooting δεν πας πουθενά. Αλλά άντε να σου δώσω μια ευκαιρία. Λοιπόν, Verbiage. Ου, καλά και τι 66 passing. Άντε, γεια, αγόρι μου. Μπερνάρντ. Λοιπόν, ο Μπερνάρντ είναι καλή παιχτούρα. Αν παίξει ο Αϊτόρ δεξιά και ο Μπερνάρντ αριστερά, άντε να τον κρατήσω. Άντε να σου κάνω τη χάρη. Σαρδέλη, πώ σε λένε σπίτι σου. Ποιο καμπετσί, μωρέ. Καλά, ο Ξαβιέ δεν υπάρχει. Αυτός υπάρχει ακόμα παίκτη που ονομάζεται Ξαβιέ. Λοιπόν, Παλάσιο. Εσύ, φίλε μου, έχει ρουκέτα στα πόδια σου, οπότε μπορεί να αξίζει να μείνει. Οπότε εντάξει, από εξτρέμ είμαστε καλυμμένοι βασικά. Τώρα, ο Σπόραρ. Με 72 shooting ψάρακα που μου έχει κάτσει με τα χέρια πίσω από την πλάτη, δεν πα πουθενά. Και 75 pace. Άντε, σπιτάκι σου, αγόρι μου. Τέλο η Σλοβένια από τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, Φώτης Ιωαννίδης. Σπιτάκι σου. Αυτά. Λοιπόν, να δούμε και τι ταλέντα έχουμε. Εδώ λέει και το potential, παιδιά. Αυτοί οι παιχταράδες έχουν 85 potential. Έχει αυτός 83, αυτός 80 αυτός. Οπότε τους παίρνουμε όπως είμαστε. Promote to senior. The player is currently too young. 15 ετών. Λοιπόν, πάμε να δούμε καταρχήν τι υπάρχει στην αγορά από ελεύθερους παίχτες. Free agents. Έχει βγάλει ένα σωρό παίχτες από το Κατάρ για κάποιο λόγο. Ο Ντεναγέρ τον ήθελε και ο Ολυμπιακός. 77, παιδιά, rating center back. Πολύ καλή περίπτωση. Χεσούς Γκαλιάρντο. Ω, 75 rating. Αριστερός back. Καλύτερος από το Χουάνκαρ. Και Henry Martin.
78 rating, παιδιά, έχει αυτός. Ο Τσόα, παιδιά, goalkeeper 36 ετών, αλλά 80 rating. Σέρχιο Ροντρίγκες, αυτός είναι πιτσιρικάς, υπάρχει μόνο μέσα στο παιχνίδι μου. Τόμας Φασλίκ. Τον έχει ελεύθερο λόγω Ολυμπιακού, γιατί δεν είναι Ολυμπιακός στο παιχνίδι. Αλλά θα μπορούσε να έχει τόσους παίχτες όπως π.χ. τον Μαρτσέλο, τον Χάμες, αλλά προτιμάει να βάλει τον Βασιλίκ. Εντάξει, EA. Έχει 80 rating, παιδιά. Και θα ήθελα για λίγο να δούμε πώς μπορούμε να πάρουμε τον Μπέκερ, που είναι ο πιο γρήγορος από τους οικονομικούς τους φορόμους. Ισμαήλ Ασάρ της Watford, αξίζει να τον έχω και αυτόν στη shortlist. Μπαστιάν Βίγια της Boca Juniors. Τώρα σας λέω για τους πιο γρήγορους, έτσι. 94 pace και πάνω έχουν όλοι αυτοί και σιγά σιγά κατεβαίνω προς τα κάτω στο pace. Striker Ινάκη Williams της Athletic Bilbao. Ο Ατσεαμπόγκ, για όσοι το θυμούνται, το θυμάστε που τον είχα πάρει πέρυσι τον Ατσεαμπόγκ. Λοιπόν, 93 pace, 75 shooting ο Ατσεαμπόγκ. Και μετά έχουμε Καρίμ Αντεγέμι από την Dortmund, αν μου το επιτρέψει η Dortmund. Όπως και η άλλη τουρκική, Fenerbahçe, έχει ένα πολύ γρήγορο δεξί back, τον Bright Osagi Samuel, ο οποίος είναι Νιγηριανός, 74 rating έχει, 93 pace, εντάξει ο τύπος έχει 79 rating. Τον Γίμι Τσάρα, 31 ετών μεν, αλλά πόσο θα παίζετε FIFA ρε παιδιά, στην Portland Timbers παίζει, 91 pace, 69 shooting. Τώρα, άμα θέλετε ταλέντο το οποίο έχει potential πάνω από 90 από μικρότερη ομάδα, είναι ο Αλμπέρτο Μολέιρο. Έχει 91 potential, παιδιά. Αυτός εδώ, 18 χρόνων αριστερό half. Μιλάμε, δεν φαντάζεστε τώρα, έτσι. Και για κεντρικό half, Νικόλο Ροβέλα της Μόντσα, 20 ετών. Επίσης, δεν φαντάζεστε. Ο τύπος έχει 88 potential. Και ένας ακόμη, Thiago Almada, 21 ετών, στην Ατλάντα παίζει, CAM, 76 rating, 87 potential. Αυτή, παιδιά, είναι ταλέντα σε μικρότερες ομάδες με πάρα πολύ ψηλό potential. Και μετά έχουμε Καρίν, μου το επιτρέψει, Dortmund. Καμαλντίν Σουλεμάνα, 20χρονος αριστερός extreme της Ren, 93 pace, 69 shooting, λίγο στο shooting μας τα χαλάει. Georges Kevin Nkudu στην Besiktas παίζει, 93 pace, 67 shooting δυστυχώς, αλλά πολύ γρήγορος παιδιά, πραγματικά είναι παίχτης φοβερός στην Besiktas. Εγώ θα ήθελα να έρθει Super League, αλλά φυσικά η αξία του είναι αρκετά υψηλή. Λοιπόν, προτεραιότητά μου είναι επιθετικός, οπότε να δω, έχω Henry Martin, ο οποίος είναι ελεύθερος, άρα πάω να τον πάρω. Background Παναθηναϊκός 1908. Καλώς ήρθατε, περάστε. Έχει Asiatic Manager. Λοιπόν, crucial παίχτης. Λοιπόν, τριετές συμβόλαιο, accept. Ωραία, 22.000 λέει θέλει την εβδομάδα. Ευτυχώς εδώ το πάμε στα 20-21. Ωραία, εντάξει, τον πείσαμε. Κυρίες και κύριοι, ένας παιχταράς ντύθηκε στα πράσινα και περνάει από εργομετρικά. Ο Χένρι είναι γεγονός. Τι Χένρι, τι Ανρί, εντάξει. Χένρι Μάρτιν, κυρίες και κύριοι, 78 rating, Μεξικανός for new star player. Excellent deal, η αξία του παίχτη 14 εκατομμύρια ευρώ και αν δεν μας κάνει τον πουλάμε στην τελική. Πάμε λοιπόν να πάρουμε τον Μπέκερ από τη Union Βερολίνου. Σουρινά αμέσως. Θέλεις το φωτάκι τον Ιωαννίδη για να ξεφορτωθούμε και επιθετικό. Θέλεις να σου δώσω και 5 εκατομμύρια και τις 5,5 ζεστά τα θες. Πάρτα. Okay, 920 για σένα. Τέλεια, τον κλείσαμε. Κυρίες και κύριοι, πήραμε και Μπέκερ. Εντάξει, τι να λέμε τώρα, ξεφορτωθήκαμε και φωτάκι Ιωαννίδη. Αυτά είναι. Πάμε να διαπραγματευτούμε το συμβόλαιο του παίχτη. Α, είναι e-manager. Α, βλέπω φέτος είμαστε πολύ diversity, inclusivity και βάλτε άλλα μέσα. Λοιπόν, το μισθό του 23.500, 230. Bonus σε 25 συμμετοχές 300, 20 και signing bonus 20. 22. Ναι, το ψήσαμε. Νάτος λοιπόν και ο νέος, δεύτερος center for. Θα γίνει χαμούλης. Περνάει προγραμματικά. Εντάξει, ακριβώς το ίδιο βίντεο, να δεν αλλάζει και τίποτα. Κυρίες και κύριοι, ο Μπέκερ είναι παίκτης του Παναθηναϊκού. Και πάμε, έρχονται κι άλλοι. Το deal έκλεισε. Πάμε στον Τεναγέρ που τον ήθελε ο Ολυμπιακός. Και δεν πάμε. Ναι, ποιος είναι? Λοιπόν, Τεναγέρ. Κοίτα εδώ πάλι τι κάνει, ρε φίλε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Α, βγούμε πίσω να το κάνουμε restart. Όχι, δεν παίρνει εργομετρικά. Κάθομαι εγώ να πληρώνω σαν μαλάκας. Λοιπόν, 18.500 θέλει και 180.000. Είδατε λοιπόν,
ότι θα έπρεπε να τα λέει από την αρχή αυτά το μαλακισμένο το παιχνίδι. Τώρα εγώ, εκεί που τον πήγαινα για 20, του πω 15 χιλιάρικα και 140 π.χ. Όχι, μωρέ, 18.500 δεν λέει πιο κάτω, άντε πάρτο. Τουλάχιστον 115.000 ending fee, δεν ξοδέψαμε πολλά. Πολύ καλό αυτό. Και τώρα παίρνει εργομετρικά. Μου σκάσε τώρα με κουστούμια και καλό παπουτσάκι. Δεν αγέρ, κυρίες και κύριοι, όχι στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό. Φημολογούνταν ότι θα πάει στο λιμάνι. Πολύ καλό στόπερ. Excellent deal. Με αλφα αξιολογήθηκε η μεταγραφή. Και έχουμε κι άλλες. Σημειώστε. Giovanni Brown της Exeter. Παιδιά, ο παίχτης έχει 75 rating, 90 pace, 73 shooting. Παίζει striker, αλλά παίζει και επιτελικός μέσος. Οπότε πάμε ημέρα προπόνησης. Πάμε interceptor. Εδώ κόβουμε τις μπαλιές. Άντε μάνα μου. Play next. Εδώ απλά, πώς με πέρασε ο Παλάσιος. Μου το κάρφωσε στον πάτο. Το κόψα, τέλεια. Δεν έπιασε αυτό, έπρεπε να τον είχα κόψει. Ω, του γάμισα την πέναλτι. Εντάξει, το περάσαμε. Δεν είχε σουτάκι αυτή η προπόνηση, ξέρω ότι σας ξενέρωσα. Πιο πολύ προπόνηση στα σουτ για μένα, θα είναι παρά για τους παίχτες μου. Λοιπόν, πήραμε προσφορά για το Σέγκεφελτ. 2.600.000. Λοιπόν, θέλουν τον Μάγνουσον. Καταρχήν θέλουν τον Καμπετσί. Ο Καμπετσί πρέπει να φύγει όπως είναι χθες. Θα τους πουλήσω, παιδιά, δεν γίνεται. Και θα πάρω ελεύθερους γιατί δεν θα έχω λεφτά μετά. Λοιπόν, negotiate εδώ πέρα. Α, πολύ ωραία. Ξέρω εγώ, 2.800. Α, πολύ ωραία. Negotiate. 3.300. Yes. Aitor ή other exchange players. Moses Simon. The additional fee. Έλα ρε μαλάκα, γιατί αυτό σας μάρανε. Αν αυτό ήταν το πρόβλημα. Θέλετε το Μοζόμουελ μου του Σαμί. Ό,τι σαβούρα έχετε, πάτε να μας την πλασάρετε. Remove exchange player, remove sell on clause. Propose new transfer fee. Ο Αϊτόρ έχει market value 5 εκατομμύρια. Και είναι 74 overall rate. 74 finishing έχει μαλάκα. Όχι φίλε, άμα θες τον Αϊτόρ, θα σκάσεις 8 εκατομμυριάκια ζεστά. Όχι, 8 εκατομμυριάκια φίλε, άμα θες. Άμα δεν θες, αντεγιά. Ναι. Στο καλό! Και πάμε, καμπετσίς. Πόσα θέλετε να σας πληρώσουμε για να το πάρετε το παλτό. Και δίνει... Καλά. Αξέπτω πως είναι, παιδί. Δεν χρειάζεται καν να αρχίσουμε να μιλάμε. Πάρ' το να φύγει να μην το βλέπω. Αυτός ο Σέρχιο Ροντρίγκες, τι φάση. Λοιπόν, 650 ευρώ την εβδομάδα μας το παίζει και ζόρικης. Είναι μια χαρά είναι. Αυτός ο παίχτης υπάρχει μόνο στη δικιά μου καριέρα, έτσι. Παιδιά, δεν το συζητάμε, έχει 72 overall rating. Την έκλεψε την τύπησα τελικά και δεν το περίμενα. Player value 2,8 εκατομμύρια. 17 χρονών, 72 overall. Ο Σέγκεφελντ είναι αυτός. Α, είναι που φεύγει. Α, μάλιστα. Λοιπόν, ο Σέγκεφελντ μας αφήνει. Πουλήθηκε στη Σάλκε. Μάγνουσον έφυγε επίσης. Μπήκαν λεφτά, κάτι είναι και αυτό. Και ένας παίκτης από το Κατάρ. Αν δεν τον πάρει η ομάδα και τον προλάβω, ο Αφίφ. Ο οποίος είναι ψέμα, έτσι. Free age. Δείτε εδώ τι ψέμα είναι. Δεν έχω ιδέα ποιος είναι. Δείτε acceleration, spread, speed. Δείτε τι στατιστικά έχει. Και τον παίρνει τζάμπα. Λοιπόν, 17.500. Λοιπόν, 16.000 την εβδομάδα. Ωραία, ναι, μέσα. Το δέχτηκε. Πήραμε και τον Ακραμ Χασάν Αφίφ, ένας παίχτης από το Κατάρ. Είναι σαν να παίζουμε Championship Manager 2001-2002, δηλαδή εντελώς ψέμα στατιστικά. Λοιπόν, να δούμε αξιολόγηση μεταγραφής. Αλφα και αυτή η μεταγραφή. Έχουν προσφορά για τον Τσοκάι, 2.250, accept, Χουάνκαρ, 2,1 εκατομμύρια ευρώ είναι η αξία του, 2.200 έχουμε. Οπότε ναι, accept. Τον Καμπετζή περιμένουμε, ανταγόρι μου, ξεκουμπήσου. Σάντσες, 9.80. Θα μπορούσα να πάρουμε κάτι παραπάνω, αλλά ας μην το κλέψω άλλο το παιχνιδάκι. Για τον Τρουιλέ, ο Τρουιλέ έχει 70 rating, 81 potential. Είναι από αυτούς τους παίχτες. Έχει αξία 3,6 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε σιγά σιγά εξελίσσεται, είναι μόλις 21 ετών. Ναι, ποιος είναι. Καλώς ήταν. Ναι, καλά. Θα πάρεις Τρουιλέ, εσύ περίμενε. Λοιπόν, μας δίνει τον Λεωνάρντο Ρουίζ, ένας επιθετικός, ο οποίος έχει 70 rating, ο Τρουιλέ έχει επίσης 70. Είναι 26 ετών, sprint έχει 73, finishing έχει 70. Θα πρέπει να ζητήσω τουλάχιστον γύρω στα 5 εκατομμύρια που δεν νομίζω να κάτσουν να τα δώσουν. Οκ. Ω, δίνουνε 5 εκατομμύρια. Τι λες τώρα. Πάω να φέρω πίσω τον Αλεξανδρόπουλο από τη Sporting. Training day. Αυτή τη φορά θέλω να παίξω και εγώ. Τέλεια. Τέλος πάντων, εντάξει και με μπει. Λοιπόν, τώρα πρέπει να νικήσουμε τον goalkeeper. Στην αρχή είναι τα εύκολα, μετά είναι τα δύσκολα.
Ω, γωνία, πάρτο. Και αυτό γωνία, πάρτο. Όχι, πιο πολύ προπόνηση για μένα είναι αυτό. Εδώ έχω και πίεση, το κάρφωσε όμως, keep it going. Ω, έτσι γωνία, να σε πονάει. Πάρτο. Πάρτα μέσα όλα. B. Καλά, επειδή έχασα ένα. Ω, μέσα. Το πιάσε. Λοιπόν, B. Έστω B. Ρε φίλε. I've got it under control. Α, moral. Τέλεια. Counter attack. Εδώ να αντεπιθέσεις. Τι είναι στον ουρανό, μπάγκαρε. Α, μπάγκαρε το σύστημα. Εντάξει, ξύπνησε. Να ξυπνήσει το φάγαμε. Φάουλ, τι, δεν κατάλαβα. Δεν μπορώ να το σκοτώσω, δεν έχω το δικαίωμα. Τους πάω την αντεπίθεση. Γκολ! Έλα ρε! Εντάξει. Έχω προσφορά για το Σάρλια και για τον Μπούγκουρα. Τέλεια. Ο Αποέλ θέλει τον Μπούγκουρα. Παιδιά, άμα ποντάριζα στο ποια ομάδα θα πάει ο Μπούγκουρας, θα σας έλεγα Αποέλ. Δηλαδή, δεν αποκλείεται να πάει στον Αποέλ στο μέλλον. Γενικά, ειδικά στους αμυντικούς έχουμε την παράδοση να στέλνουμε στην Κύπρο αβέρτα αυτούς που δεν τους υπολογίζουμε, ας πούμε, για πρώτους. Δεν το λέω αρνητικά, γιατί κάποιοι έχουν κάνει καλή καριέρα. Εντάξει, είχαμε στείλει και τον Λουκά Βίντρα, κλασικό παράδειγμα. 1100, εντάξει, επειδή είναι Αποέλ, αδερφό σωματείο, accept πατάμε εδώ πέρα. Δεν θα τους ρουφήξουμε τον budget άλλο και 1,4 εκατομμύρια. Επειδή είναι αγκαραγκουτσού και δεν είναι αδερφό σωματείο, εδώ πρέπει να κάνω negotiate με αυτό που μόλις είπα. Ένα 550. Α, ένα 450. Μου κάνεις και παζάρια, Ανατολίτη, έτσι. Ένα 500. Fine! Αυτό είναι. Παιδιά, ο Thiago Almada CAM στην Ατλάντα παίζει. Έχει 76 rating, 87 potential. 87. Και έχει 17 εκατομμύρια ευρώ αξία. Μιλάμε για τον επόμενο μεγάλο ηγέτη της Αργεντινής δηλαδή. Δείτε και απολαύστε τι μπινιά θα κάνω. Αυτός εδώ ο παίχτης, ο Ακράμαφη, που τον πήρα ελεύθερο από το Κατάρ, έχει 10 εκατομμύρια ευρώ αξία. Συν, ξέρω εγώ, 5. 16,7 εκατομμύρια. Χένρι Μάρτιν, ο Στράικερ, που τον πήρα ελεύθερο και έχει 14 εκατομμύρια ευρώ αξία. Really? Πού, 2,5, άντε. Και sell close, ναι, 25% πάρτο. Ωωω, συμφωνεί. Τέλεια. Λοιπόν, κλείσαμε το μεγάλο αστέρι της Αργεντινής, τον επόμενο ηγέτη, τον Μπεχταρά, Thiago Ezequiel Almada και όλα αυτά με ένα παίχτη που πήραμε free transfer. Εδώ έχουμε ένα πρωτότυπο πράγμα, τον Αλαφούζο σε ρόλο ατζέντη. Εντάξει, του μοιάζει, είναι αλήθεια. Είναι και από το περσινό FIFA. Λοιπόν, 20, 200, χωρίς signing bonus και να δούμε τι θα μας πει. Όλα τα δέχεται. Πάμε ξανά να δούμε πώς μπορούμε να ρίξουμε την τιμή. Α, εδώ σου λέει πόσα θέλει. 14.500 τη βδομάδα μόνο. Το πάμε στα 13. Τέλεια, τέλεια. 13.000 τη βδομάδα τζάμπα, παιδιά, τον πήραμε. Κυρίες και κύριοι, κλείσαμε στον Παναθηναϊκό τον επόμενο μεγάλο αστέρα του παιχνιδιού. Thiago Ezequiel Almada. 21 ετών, 76 rating, 87 potential. Και όλα αυτά με παίχτη που πήραμε ελεύθερο και τον δώσαμε ως αντάλλαγμα στη διαπραγμάτευση. Τους κλέβουμε κανονικά. Καλώς ήρθες στην ομάδα, παιχταρά. 90 acceleration, 81 sprint, 71 finishing. Ο τύπος είναι απλά μάγος της μπάλας. Ball control 79 και εννοείται αλφα η μεταγραφή. Excellent deal. Λοιπόν, μετά από αυτό, όπως καταλαβαίνετε, μπορούμε να παίρνουμε παίχτες, τους βάζουμε σαν ανταλλάγματα και να τους ξαποστέλνουμε. Πώς σας ακούγεται αυτό? Λοιπόν, Αντεγέμι, αν καταφέρουμε και τους πείσουμε, π.χ. κάνω εδώ μια εικονική πρόταση, έτσι, player swap, και βάζω winger, Ακράμα Fifth, στα 2. Τέλεια, τέλεια, ψήνονται, παιδιά, ψήνονται. 3% ξέρω εγώ. Τέλεια, παιδιά, το κλείσαμε. Ας πω 31. Και signing bonus, ξέρω εγώ, 200, τι θα μου πεις. Αχ, το δέχτηκε. Κυρίες και κύριοι, στον Παναθηναϊκό, ο νέος Pierre Aubameyang, το αστέρι της Γερμανίας, Karim David Adeyemi. 75 rating, 87 potential. 20 ετών, 94 acceleration, 92 sprint, 77 finishing, το οποίο θα ανεβάσουμε, 78 dribbling, 75 ball control, 75 long shots. Ο απόλυτος παιχταράς ήρθε στην Πανάθα. Και τον πήραμε δίνοντας τον Ακράμα Φιφ, που τον πήραμε ελεύθερο και αυτόν. Εντάξει, τι μπει τώρα, άσε ρε, πονηρέ.
Τίποτα, τέλος. Είμαι το real deal. Kevin Alvarez εδώ πέρα. 73 έχει rating, 80 potential. Τι λες τώρα, ρε. Ρε, κατευθείαν όπως είμαι. Να ξέρω εγώ πόσα θες να πάρεις. Μαλακίες τώρα, εντάξει. Θα δώσω και 100 και θα δεχτεί. Τώρα δεν λέει 1500. Άντε, accept. Και στην αρχή δέχτηκε στα 10, έτσι. 77 rating, παιδιά. Και μπορεί να παίξει και επιθετικός και extreme. Είναι ότι πρέπει να τον πάρεις και να τον ξαναπουλήσεις. Λοιπόν, Νικόλα Γιάνκοβιτς, αυτός εδώ πρέπει να υπάρχει μόνο στο δικό μου game. Α, για να δούμε. Επιμένει αυτή τώρα. Κοίτα τώρα, μου ανεβάζει την τιμή. Το ψέμα, άρχισε τα ίδια σκατά. Απίστευτο, ανεβάζει την τιμή. Ναι, καλά, εντάξει. Αφού δεν μου ζήτησε 4,5 χιλιάρικα. 72 overall και αυτός. Και 4,1 εκατομμύρια ευρώ αξία. Ένα ακόμα καλύτερο από τον προηγούμενο. Λοιπόν, εντάξει, από το πουθενά βασικά έχω φτιάξει ομάδα με ελεύθερους. Και μάλιστα οι πιτσιρικάδες είναι και σε πολύ καλή τιμή. Και παίζει να έχει και πολύ ψηλό potential, έτσι. Περίπου στα ίδια στάτς με τον Ροντρίγκες είναι βασικά. Ένα σαν να σου βγάζει τα ίδια στάτς και να στα ανεβοκατεβάζει λίγο. Δεν έχει καμία διαφορά. Πάμε να κλείσουμε για τον Γκαλιάρδο. Τέλεια, τέλεια. Το κλείνουμε στα 16 χιλιάρικα. 75 rating, αριστερός back. Παίζει και CDM, μια χαρά είναι. Άντε, τον κλείσαμε και αυτόν. Άλλος ένας Μεξικανός εδώ, Εθνική Μεξικού. Από εκεί που είχαμε Εθνική Σλοβενίας, πάμε για Εθνική Μεξικού. Λουίς Ζεράρδο Σάβες Μεγκαλόν. Στην Πατσούκα αγωνίζεται κανονικά. Η μισή ομάδα Λατίνη, έτσι. Λοιπόν, 2.800 για τον Μπέρεθ. 2.900, έλα. Τέλεια. Ένις Τσοκάι. Ο Περόνε της Βελέφ, εκεί ανεβαίνει η τιμή του. 70 current, 85 potential. Verbiage και 1 εκατομμύριο. Ω, τέλεια, το κλείσα. 7.600 μόνο. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε τον Αλέξης Βέγκα, τον οποίο τον έχει ελεύθερο, Μεξικανός. Είναι extreme, μπορεί να παίξει και επιθετικός. Κοίτα εδώ τι λέει ρε φίλε, τώρα αυξάνει, γιατί είναι ηλίθια EA. Πλά, είστε χαζοί. Μετά θα μου ζητήσει περισσότερα. Αν είναι δυνατόν. Πώς και δεν ζήτησε 25 χιλιάρικα. Εντάξει, σου πάνε τα πράσινα είναι η αλήθεια. Έχουμε μαζέψει τη μισή Εθνική Μεξικού εδώ. Πάμε για τον Φράνσες, Ρεάλ Σαραγώσα. Να ξεκινήσουμε ένα goalkeeper, πάμε για το Διούδη. 3,2 συν, να πω ότι δίνω κι άλλα 3,5. Ουουου, το δέχτηκε φίλε! Έδιωξα Διούδη! 1,400 και 100.000, μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν, ο Αλεξανδρόπουλος έχει 71 rating, 81 potential. Πρέπει να βρούμε παίχτη να δώσουμε οπωσδήποτε. Πώς να δώσουμε Λοντίγκιν, για να δούμε. Ω, τέλεια, το κλείσαμε! Κυρίες και κύριοι, ο Αλεξανδρόπουλος επιστρέφει στην Πανάθα. 9% λέει, ναι, ό,τι θέλει το παιδί, ό,τι θέλει ο Σωτηράκης μας. Σωτήρη, welcome back, αγόρι μου. Ο Αλεξανδρόπουλος επιστρέφει στον Παναθηναϊκό. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Λοιπόν, και το κρασάκι στην τούρτα, ήμουν ανάμεσα σε Οτσόα και Βασλίκ. Αλλά αφού δεν υπάρχει Ολυμπιακός στο παιχνίδι, ας πάρω το Βασλίκ, ώστε οι φίλοι Ολυμπιακοί να τον βλέπουν και να τον καμαρώνουν. 17.500 μισθό. Ω, τέλεια. Το κλείσαμε. Παρακαλεί τον κύριο Τόμας Βασλίκ, πρώην goalkeeper του Ολυμπιακού, να περάσει από τη λεωφόρο. Φιλαράκος, έχω μια αποστολή. Να κατακτήσουμε Ελλάδα και Ευρώπη. Του πάνε τα πράσινα. Του πάει του παλιού. Ο Αλέξης Βέγκα έχει αυτή τη στιγμή market value 21 εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Και ο τύπος έχει 80 στο τρέξιμο. Ήρθε η ώρα λοιπόν να κάνουμε το μεγάλο κόλπο γκρόσο. Ρούμπεν Γκαρσία. Πάμε το ίδιο. Αλέξης Βέγκα. Θα βάλω και 1 εκατομμύριο έτσι. Έτσι συμβολικά. Και θα βάλω και sell close 20%. Σιγά μου πουληθεί. Ο Μάρκ Ζούκερμπεργκ είναι αυτός. Το δέχτηκε φίλε, ναι. Ρούμπεν Γκαρσία πήραμε. 25.500. Ου, εντάξει, άντε. Θα πω ναι γιατί μετά θα μου τα αυξήσεις πάλι, γιατί έχει μπαγκία εδώ και 3 χρόνια στις διαπραγματεύσεις. Τέλεια. Ο Ρούμπεν Γκαρσία Σάντος στον Παναθηναϊκό. Ο αριστερός εξτρέμτης ο Σασούνα, ο οποίος έχει περάσει και από Λεβάντε, έχει παίξει και εθνική ελπίδα της Ισπανίας. Ένας ταχύτατος παιχταράς έρχεται στην Πανάθα. Καλώς ήρθες, Μωρή Παιχτούρα. Και κάπως έτσι κλείσαμε τις μεταγραφές μας. 79 με 80 rating. Bad negotiation. Πάμε να παίξουμε το πρώτο match με την Παλέρμο. Λοιπόν, θα παίξω 4-2-3-1. Θα βάλω τους παίχτες να έχουν έτσι συνοχή. Χαμηλό width. Βάθος πίσω στην άμυνα και τα αμυντικά half μαζί. Διαρκής πίεση. Αντεπιθέσεις, direct passing και το width εδώ χαμηλό και μετά players in the box. Εδώ με βλέπετε όλο χαμόγελο για την πρεμιέρα, πρώτο match λοιπόν. Παίζει να έχει αλλάξει σχεδόν όλη η ομάδα, με εξαίρεση τον Παλάσιος, ξέρω εγώ ποιοι έχουν μείνει.
Και ο Αϊτόρ που είναι στον πάγκο. Α, και ο Κουρμπέλης και ο Αλεξανδρόπουλος που γύρισε πίσω. Όλοι οι υπόλοιποι είναι καινούργοι. Πάμε να δούμε τι θα κάνουμε. Παίζουμε πάντα σε ultimate δυσκολία. Α, τι ωραία, το γήπεδο έχει και ήλιο εδώ. Ό,τι πρέπει για να μας πάει τα νεύρα. Πήγε να την περάσει και την παλιά, αλλά δεν έχει τέτοια. Έχει βλακίες από μένα. Τώρα έχει αγριέψει η CPU. Πρέπει να... Α, το φάγα. Την έκοψα. Όχι, τώρα θα το φάω. Το πιάσε. Πιάσε τώρα, Βασιλίκα. Αυτές τις μαλακίες κάνει. Κεφαλιά προπόνησης ήταν αυτή. Τίποτα, Περιστέρια. Άντε, επιτέλους, μετά από πόση ώρα. Άντε να κάνουμε μια επίθεση. Νάτος, έφυγε. Όχι! Τι σούτ ήταν αυτό από τον Αντεγέμι, δηλαδή γελάει ο κόσμος. Έπρεπε να το κάνω πιο δυνατό. Έλεος, δηλαδή, πραγματικό. Ω, την πήρε την μπάλα ο Γκαρσία! Έλα ρε, Τιτάνα. Αχ, γαμώτο το σούτ άκυρο από τον Αλμάντα εκεί πέρα. Βγάλει τον. Α, πάλι σούτ Αντεγέμι, αδύναμο σούτ και πάνω στα σώματα. Έλα, Βασιλίκ, σήκω! Έλα! Τι δίνει! Έλεγα κι εγώ. Δώσε κανένα πέναλτι, θα μας τρελάνει τελείως. Έλα, πρώτη μηχρόνου 0-0, δεν τα πάμε καλά. Πρέπει να ανεβούμε στο δεύτερο. Θα βάλω Αλεξανδρόπουλο. Ωραίος! Όχι! Σούτα Αντεγέμι και κόρνερ εκεί, καλή ευκαιρία. Να το, πέρασε παλιά και δώσ' του πάλι. Αυτό είναι, σούτα γκόλ είναι. Έλα τώρα, τι πιάνει. Απέναντι γωνία έπρεπε να πάει. Αχ, εκεί. Δώσ' του. Νάτος! Γκολ 1-0! Αντεγέμι! Παιχτούρα 1-0! Πρώτο γκολ για τον Παναθηναϊκό για τη σεζόν. Σε αυτό το φιλικό τουρνουά με την Παλέρμο. Το κάρφωσε η Παιχτούρα. Εδώ δεν υπάρχει αριστερός εξτρέμ για να μαρκάρει. Όχι, δεν θα είναι equalizer. Θα είναι. Ο Βασίλης σώζει. Αυτή η διαρκής πίεση έχει εξουθενώσει την άμυνα. Οπότε... ας βάλω εδώ Ροντρίγκες. Ελπίζω να έχω 5 αλλαγές έτσι. Βαγιανίδη οπωσδήποτε. Και εδώ είναι σε επικίνδυνο σημείο. Το πιάσε ο Βασίλης, κόρνερ. Να το, να έφυγε. Όχι, πήγα να την περάσω τώρα καθυστερημένα. Ήθελε πιο πριν η πάσα. Κοίτα, να δεις, δεν την έκοψε. Ω, τάκλιν! Τέλεια. Αϊτόρ. Ο Γκάνε αντί του Γκαγιάρτο να κλείσουμε πίσω. Ναι, αναγκαστικά. Ο Μπέκερ στο επόμενο μάτς, παιδιά, θα φανεί. Τώρα, δυστυχώς, μπλαβαίνω. Μπράβο, ρε Βασιλίκ! Ωραίος. Έλεος! Ω, power shot! Έκανε και η CPU power shot. Το είδαμε και αυτό. Να, το έφυγε! Α, γαμώτο! Έλεος. Μπράβο, ρε Βασιλίκ. Άφησε να το πιάσει. Ε, μαλάκα, μας δουλεύεις, άντε και γαμίσου. Εν τω μεταξύ πρέπει να σας πω ότι στο ενδιάμεσο άλλαξα χειριστήριο. Το αποτέλεσμα ήταν ότι μου είπε ότι με αυτόν τον τρόπο αλλάζω πλευρές και ότι δεν θα μου μετρήσει, λέει, τα τρόφις, ό,τι να είναι. Κλασική EA. Οπότε δεν θα έχει τρόφι για την νίκη σε αυτό το βίντεο, θα έχει στο επόμενο. Τέλος! 1-0 λοιπόν την Παλέρμο με αυτό το δύσκολο μάτς, μπορούμε να πούμε. Εδώ οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού το χαρήκανε. Εννοείται ότι πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ στην προπόνηση, έτσι ώστε οι παίχτες να ανέβουν στο potential, γιατί έχουν οι περισσότεροι
αυτούς πάνω από 80 potential, όπως ο Αντεγέμι που σκόραρε. Γενικά έχουμε φτιάξει μια πολύ καλή ομάδα και μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερη. Οπότε για να πάμε και να πάρουμε ευρωπαϊκές κούπες λοιπόν με τον Παναθηναϊκό, θέλω τη βοήθειά σας. Θέλω τα σχόλιά σας, τα like σας και φυσικά να κάνετε subscribe αν σας άρεσε αυτό το βιντεάκι, όσοι δεν είστε ήδη subscribe, και για να συνεχίσουμε τη σειρά. Αυτά από εμάς, τα λέμε σύντομα στα επόμενα βίντεο. Τώρα δεν έχω εγώ. Να το! Ω δοκάρι! Τι γκαριόλα! Ω μαλάκα! Δεν το πιστεύω ότι έχασα! Δεν το πιστεύω! Δεύτερο δοκάρι!